Μακάρι, επιστροφή στις νίκες για τον Ολυμπιακό. Θέλω να μου πεις έτσι πως ποιο ήταν το κλειδί για να φτάσετε σε αυτήν την νίκη. Πιστεύω πως σήμερα η ομάδα ήταν συγκεντρωμένη από την αρχή για τους τρεις πόντους. Τούτο ήθελαμε να καταφέρουμε εξ αρχής. Μπήκαμε στο γήπεδο συγκεντρωμένοι. Προσπαθήσαμε να τις περισσότερες φορές να βγάλουμε κάποια πράγματα που μας ζητηθήκαν από τον προπονητή, τα οποία καταφέραμε να αυκούσουν. Πιστεύω είχαμε επικοινωνία, είχαμε το πάθος, κυνηγήσαμε το τέρμα, είχαμε και πολλές ευκαιρίες οι οποίες χάσαμε τις. Αλλά καταφέραμε να πάρουμε τους τρεις πόντους όπως ήταν ο στόχος μας. Είχατε έτσι μια αλλαγή στην τεχνική ηγεσία και στη διοίκηση, πώς επηρεάζει αυτόν την ομάδα. Εγώ πιστεύω πως η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία και τα λοιπά, ότι ύψωσε το ηθικό των παιχτών, γιατί ο προπονητής μαζί με το team του είναι ένας προπονητής έμπειρος, ο οποίος ήταν παγιά και παίχτης φυσικά και ήταν και πέρσι ξανά προπονητής στην ομάδα του Ολυμπιακού, στην οποία είχε κάνει μια πολύ καλή χρονιά. Εντάξει, φάνηκε ένα τείχος για την άνοδο της ομάδας, αλλά πιστεύω είναι ένας πολύ έμπειρος προπονητής, ο οποίος βοηθά και ψυχολογικά την ομάδα, αλλά και με τις γνώσεις του κάθε ποδοσφαιριστή. Όσο αφορά εσένα, είδαμε και σήμερα ότι συμμετείχες στα γκολ, ειδικά στο δεύτερο που έβαλε στην πάσα. Σε ένα σημαντικό γρανάζι για το φετινό Ολυμπιακό, πώς το εκλαμβάνεις και πώς θα συνεχίσεις. Πιστεύω ότι ήταν μια καλή εμφάνιση σήμερα. Μπορούσα να σκοράρω εγώ ίδιος κάποιες φάσεις στις οποίες φάνηκα άτυχος. Στο τέρμα το οποίο δώσα την assist, είμαι πολύ περήφανος για τους συμπαίχτες μου οι οποίοι καταφέρουν να σκοράρουν εκεί. Για τα επόμενα παιχνίδια, ο στόχος μου είναι να είμαι ακόμα πιο συγκεντρωμένος στις τελικές φάσεις για να καταφέρω και εγώ να σκοράρω περισσότερα τέρματα, να βοηθήσω την ομάδα μου. Αυτά. Και ακολουθεί έναν μεγάλο ντέρπι, την Αλκή. Είναι μια ομάδα σχεδόν αλάθαστη, εξαιρετική. Πώς νομίζετε? Η Αλκή είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στην κατηγορία που παίζουμε, πρωταγωνιστή, αλλά το ίδιο και εμείς. Και εμείς αναζητούμε την άνοδο, το πρωτάθλημα, γι' αυτό θα πάμε στο γήπεδο, συγκεντρωμένοι, για να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και γιατί όχι τους τρεις πόντους. Το θεωρείς και σαν πλεονέκτημα ότι είναι εντός έδρας, έχετε τον κόσμο σας? Ναι, εννοείται ότι είναι πλεονέκτημα, θα έχουμε τον κόσμο για συμπαράσταση. Είναι η έδρα μας, το γήπεδο, και θα τα δώσουμε όλα.